Ιστορικές στιγμές ζουν στην ομάδα της Αναγέννησης, καθώς ολοκλήρωσαν ιδανικά την εντυπωσιακή τους πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, κερδίζοντας τον πρώτο τελικό την Ηλιούπολη στο κατάμεστο κλειστό του Αρκαλοχωρίου, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία του μπάσκετ. Back-to-back άνοδη από τα τοπικά της ΕΚΑΣΚ στην Τρίτη Εθνική και από εκεί στη δεύτερη για την Αναγέννηση. Η ομάδα του Μύρωνα Παπαδάκη εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα έδρας και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Τρίτης Εθνικής, επικρατώντας τις αξιόμαχες Ηλιούπολης με 71-56, κάνοντας το 3-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του δευτέρου ομίλου. Έτσι, οι παίκτες της ομάδας του Αρκαλοχωρίου κατάφεραν να κρατήσουν απόρθητη την έδρα τους τη φετινή σεζόν, μετρώντας 12 νίκες στην κανονική ροή του πρωταθλήματος και ακόμη 3 σε ισάριθμα παιχνίδια στα play-offs. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν στεναρά στο πρώτο μέρος, όμως στην επανάληψη οι γηπεδούχοι, με την όθηση και του κόσμου τους, πήραν μια ιστορική νίκη που τους δίνει το εισιτήριο για την παραπάνω κατηγορία όπου βρίσκεται και η ομάδα του Όφη. Ιστορική στιγμή είναι για την ομάδα, για τον τρόπο εδώ πέρα. Νομίζω τα 2 χρόνια ζούμε μαγικές στιγμές. Βλέπετε πόσο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα αυτό αξίζει πραγματικά σε πάρα πολύ κόσμο. Και δεν είναι νομίζω τώρα ώρα να τα αναφερθούμε, γιατί θα μιλάμε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει σπουδαία δουλειά όλο το χρόνο, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά από πίσω. Η διοίκηση, ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει. Νομίζω τους αξίζει σε όλους. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι προπονητής στην ομάδα της Αναγέννησης. Και εύχομαι να έχουμε και ανάλογη συνέχεια για τα επόμενα χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι ο αθλητισμός έχει λίγο κορεστεί και χρειάζεται τέτοιες ομάδες από επαρχία να κάνουν μια τέτοιες προσπάθειες και να ανέβει το μπάσκετ όσο πιο ψηλά γίνεται. Ό,τι και να έχουμε ζήσει, αυτό είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Παίξαμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα που το άξιζε που βρισκόταν στο τελικό. Ήμασταν από την αρχή πρώτοι, από την αρχή στο πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν δίκαιο. Πήραμε το πρωτάθλημα που μας αξίζει και ανεβάσαμε την ομάδα Β' Εθνική. Σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από τους σεισμούς, από τις πλημμύρες, ένας δήμος ο οποίος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τώρα και 16-17 μήνες, αυτές οι χαρές έχουν διπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια σημασία.